δοκιμάσαμε στο Σάνις ένα από τα δείπνα και γνώρισε και τον Απόστολο Θημιόπουλο, που είναι ο παραγωγός του. Είναι τερόντερη συνόμορο από το θύμα Θημιόπουλου. Για μένα είναι ιδανικό για καλοκαιρινό κρασί. Τώρα δεν ξέρω αν το πίνετε, αλλά είναι πολύ φρέσκια πρόταση. Πολύ κάτι. Είναι πολύ τέτοια πρόταση και στη σημερινή συνάντηση μπόρεσε η κυρία Παναγιώτου, η οποία είναι υλοτεχνολόγος και έχουμε εξηγήσει λίγο τις διαφορές, τι σημαίνει υλοτεχνολόγος, υλολόγος, υλοχός. Εκεί λοιπόν μια θετική από αμέλη για το πώς θα φτάσει το, η πρώτη μέρη του υλοτεχνολογίου και μετά σαν υλοχός, έλα κορίτσι που μέσα, απλά, θα πάρω σε λίγο αυτό, είναι σίγουρο. Και σαν νοχός λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, γνωρίζει δηλαδή τις γνώσεις, για να επιλέξει το κρασί που ταιριάζει με τα φορητά, να το προετοιμάσει για να το φέρει στο ποτήρι μας και να μας οδηγήσει λοιπόν τώρα σε μια εκπληκτική δοκιμή. Καλησπέρα σας. Έλα κοντά, έλα τελείως κοντά. Σε λίγο θα δούμε κάποιες φωτογραφίες από το κτήμα για να έχετε μια ιδέα που καλύπτονται τα σταφύλια και πώς είναι ο χώρος. Και θα δούμε και δύο πράγματα για να καταλάβουμε περίπου πώς δοκιμάζουμε. Γιατί μερικές φορές κάποιοι νομίζουν ότι είναι κάτι το άπτυστο και πολύ δύσκολο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι μυρίζει και το κρασί, μυρίζει και το πιάτο που έχουμε ετοιμάσει. Οπότε θα άξιζε να δείτε και το συνδυασμό μαζί. Να βάλουμε και άλλες ιδέες για να δούμε πώς θα μπορούσε να είναι, ποιος θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Πάμε λίγο στο κομμάτι της λήψης.
μπορείς να κάνεις και το βιβλίο για να σε βλέπουν.
είναι το λευκό, το ροζέ, κόκκινο που είπαμε. Αυτό περισσότερο για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα του χρώματος. Εδώ είμαστε στο χρώμα του Σολομού. Δεν ξέρω αν είναι διάρκεια. Η κατάσταση καθαρό ή μη καθαρό, θα λέμε ότι είναι καθαρό, το συγκεκριμένο ούτως ή άλλως καθαρό. Δεν μυρίζει κάτι άσχημο. Σε περίπτωση που ήταν οξυδωμένο θα ήταν ξινό. Σε περίπτωση που ήταν χαλασμένο θα φαινόταν και οπτικά, όμως δεν το βλέπαμε και στο χρώμα. Αλλά αν είναι χαλασμένο δεν μπορούμε καν να το πιούμε. Ο φελός είναι το πρόβλημα που ουσιαστικά προκαλεί ένας φελός, ένα κρασί, ο φελός που έχει ένα κρασί στο εσωτερικό. Δηλαδή παίρνει αέρα και πολλές φορές θα δείτε και ο φελός να μυρίζει άσχημα, αλλά και ο φελός είναι σαν πανιασμένος, έχει βραχή, είναι χάλια. Στη γλυκύτητα θα το βάλουμε στο ξηρό, παρόλο που έχει μια γλυκύτητα δική του, η οποία είναι φυσική, αλλά υπάρχουν και άλλα κρασί τα οποία θα μπορούσαν να είναι πιο γλυκά. Το ρυθμικό χαρακτήρα τώρα, βλέπουμε φρούτα, άνθη, παχάλι και φυτά. Τα φυτά θα εξηγήσουμε ότι είναι τα φυτά όπως τρώμε ένα λαχανικό, αυτό που μυρίζει το γρασίδι. Μυρίζει φρούτα, άνθη, παχάλια, φυτά, φυτικά. Τι πιστεύετε, φρούτα. Φρούτα, μπαχάρια. Έχει και μπαχάρια. Όταν ένα κρασί έχει βαρέλι, θα λέμε ότι έχει ούτως ή άλλως μπαχάρια. Γιατί το βαρέλι δίνει αρώματα κανέλας και του βαρελιού εκείνο το όπως τρώμε ένα τυρί που... Πώς είναι το μετροφόνι, ας πούμε, για να το πω σε πιο απλή γλώσσα. Λοιπόν, στοιχείο, οξύτητα, βαρέλι, τιτανίδες. Το συγκεκριμένο κρασί πιστεύετε ότι δεν έχει ένα από τα τρία. Η οξύτητα είναι η ξυνήλα και το να βγαίνει σάλια μέσα στο στόμα μας. Το βαρέλι είναι το βαρέλι που έχει ούτως ή άλλως συγκεκριμένο κρασί, το ξέρουμε, οπότε έχει βαρέλι και οι τανίνες είναι κάτι το οποίο στεγνώνει το στόμα μας. Έχει ελάχιστες, οι οποίες τώρα που είναι πιο σκορφιαλωμένο δεν φαίνεται. Όταν είναι πιο σκορφιαλωμένο το κρασί, τα αρώματα και η γεύση του κλείνουν, μαζεύουν, δεν φαίνεται καθόλου. Στην ομάδα των φρούτων έχουμε σίγουρα κόκκινα φρούτα, το λέμε αυτό γενικά, λίγο όρημα κιόλας κόκκινα φρούτα. Στην ομάδα των ανθέων έχουμε λίγες βιολέτες. Μην σας πω και πορτοκάλι. Και μετά στην ομάδα των μπαχαρικών, σίγουρα κανέλα και γαρίφαλο. Σας έρχεται αυτό κάπως. Η κανέλα και το γαρίφαλο. Ωραία. Κανέλα, ναι. Είναι το βαρέλι. Το βαρέλι δίνει αυτά τα χαρακτηριστικά στο κρασί. Και στην ομάδα των φυτικών. Τα φυτικά είπαμε είναι αυτά που μας θυμίζουν το γρασίδι. Θα λέγαμε ότι έχει πιπεριά και ελιά. Θα λέγαμε γιατί είναι το χαρακτηριστικό της ποικιλίας του ξινόμαυρου. Μυρίζει ντομάτα και ελιά. Οπότε έχει. Ελιά. Ναι. Είναι, όλα τα ξινόμαυρα έχουν την ίδια μυρωδιά και σου αφήνουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Τώρα στα υπόλοιπα, σίγουρα πιστεύω θα καταλαβαίναμε καραμέλα, μέλι και βούτυρο. Αυτά. Λίγο στο στόμα μας παίξατε, έχει αφήσει τη φαντασία της να δουλέψει, αλλιώς δεν πρέπει να τα μάθουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε άμα το μυρίζω και μου έρχονται κατευθείαν αυτά. Ταυτίζουμε τα αρώματα που έχουμε στο κρασί σύμφωνα με τα δικά μας βιώματα. Αν κάποιος δουλεύει, ας πούμε, σε εταιρεία που έχει μπισκότα, σε αρτοπείο κτλ., θα ταυτίσει κάποιες μυρωδιές έτσι. Ο καλύτερος γευσιγνώστης που έχουμε συναντήσει ήταν ο σκουπιδιάρης, γιατί είχε τις περισσότερες μυρωδιές. Ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να ταυτίσει μυρωδιές πιο απλά σε σχέση με όλους μας. Αυτά. Αν θα έχει κάποιος κάποια απορία για κάτι. Για το φαγητό το λύσαμε, θα σας πήγαιναν τα οστρακοειδή. Με κάποια σάλτσα, ωραία. Ακόμη και φυσικά με το πιο το που έχουμε ετοιμάσει. Είναι πολύ ιδιαίτερο συνδυασμός και θα πήγαινε πολύ ωραία. Καμιά απορία, κάτι. Όχι. Αυτό σας άρεσε το κρασί, για πολλά αυτό. Να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι τους έχω εξαλείψει εγώ. Ω, δεν πειράζει. Λοιπόν, απλά πιστεύω ότι δεν θέλω να δοκιμάσω. Νομίζω ότι το αναδικό μας και το κρασί, οπότε δεν θα προλάβατε. Ακριβώς και η χαρά του να ξέρεις, όταν έχεις τέτοια συναντήματα, που έχεις ανταλλάξει ενέργεια πολύ με τους ανθρώπους. Αισθάνεσαι λοιπόν κάποια στιγμή ότι θέλεις απλά να πάρεις κάτι ωραίο, να σε προσήσει, να ευχαριστηθείς και να νιώσεις την απόλαυση όταν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτής της σημερινής εκδήλωσης. Αξίζει να δοκιμάσετε το πιάτο μαζί με το κρασί, θα δείτε πολλά κοινά σημεία. Ένα πράγμα να μας έρθει. Νομίζω το ράφι. 10 ευρώ. Πώς σας φαίνεται σαν τιμή. Πολύ καλή.
Δηλαδή σκεφτείτε ότι ένα χρώμα δεν πρέπει να το πετύχει. Δεν μπορεί να το παραγγείλει όπω είναι το κόκκινο και το λευκό. Είναι πολύ καλή τιμή. Και το χρώμα θέλει εκπαίδευση αυτό για να το αναγνωρίσει. Να πει κανεί τι χρώμα μπορεί να είναι, ναι. Όσο δοκιμάζουμε, θα μαθαίνουμε. Δεν είναι αλλιώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημιόπουλο που μα έδωσε. Γιατί αυτό το. Επειδή είπαμε η Βαρέλη, αργεί να πει στην αγορά. Και τώρα ήταν πραγματικά θέμα ομάδων να έχουν προλάβει να μπει σε μπουκάλια καινούργια. Και ενώ η Βαρέλη μου άνοιξε. Και να είναι έτοιμο για να διατεθεί για μα.